να οργανώσει το εγχείρημα, όπως επίσης να προετοιμάσει και τη σταδιακή εξαγωγική διαδικασία όσο θα αυξάνεται η πρωτογενής παραγωγή. Ένατον, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και τυποποίησή τους, όπως λόγω χάρη έχει γίνει σε άλλες περιοχές της πράσινης ελιάς της Χαλκιδικής, παραδείγματος χάρη, που χρησιμοποιείται ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Εδώ τα συνεταιριστικά και συνεργατικά δίκτυα πρέπει να οργανωθούν και να προωθήσουν και τις εξαγωγές τέτοιων αντιπροσωπευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της προαναφερθήσεις εξαγωγικής διαδικασίας. Δέκατο, διάθεση κρατικής γης, αν υπάρχει, πιστεύω ότι υπάρχει, σε ομάδες νέων αγροτών, όπως έγινε παραδείγματος χάρη με το αγρόκτημα Βάρης του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας στη Ρόδο. Εδώ η περιφερειακή διοίκηση πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για την αξιοποίησή της. Οι ιδέες περί γκολφ, εξάλλου και τα σχετικά, δεν θα προσφέρουν ουσιαστικά πράγματα, αφού θα καταλάβουν εκτάσεις, θα καταναλώνουν νερό για το ελάχιστο κέρδος λίγων εύκολων τουριστών. Η ιδέα, παραδείγματος χάρη περί γκολφ, όπως και κάθε άλλη σχετική ιδέα, πρέπει να προβάλλεται στο επίπεδο του ολιστικού σχεδιασμού που είπαμε στην αρχή, σε αντιπαράθεση εμπροκειμένο με την προώθηση της πρωτογενούς παραγωγής και έτσι να αποφαθούμε αν χρειάζεται ή όχι. Τι ταιριάζει σε ένα ολιστικό επίπεδο, τι προτεραιότητα πρέπει να έχει μια τέτοια ιδέα και έτσι να μπορούμε να βρούμε μια άκρη και όχι να πετάμε έτσι αποσπασματικές ιδέες. Μου ήρθε η ιδέα να κάνω γκολφ, να κάνουμε γκολφ, μου ήρθε η ιδέα να κάνουμε τελεφερίκ κτλ. Όλα αυτά πρέπει να μπουν μέσα σε ένα ενιαίο σχέδιο και να δούμε η κάθε ιδέα αν συμβάλλει θετικά ή αρνητικά, αθρηστικά ή πολλαπλασιαστικά ή αφαιρετικά. Εντέκατο, χρειάζεται συντονισμένη συνεργασία σχετικών ή ομοειδών μικροεπιχειρήσεων με τη δημιουργία δικτύων για να μην απομονώνεται καμία και να κατασπαράζεται στη συνέχεια από τα επιχειρηματικά ανταγωνιστικά μεγαθύρια που φύτρωσαν στο νησί. 12. Προώθηση με κάθε τρόπο της αύξησης του αριθμού των ελεύθερων τουριστών, που είναι αυτοί οι οποίοι διακινούν την τοπική οικονομία. Η διάσταση αυτή είναι κορυφαία και οποιασδήποτε αντίθετες σκέψεις που εμφανίζονται στον τοπικό τύπο είναι επικίνδυνες. Χρειάζεται επίσης εναντίωση στην εγκατάσταση νέων ξενοδοχειακών μονάδων, διότι το νησί έχει κορεστεί και κάθε γιγάντωση φέρνει στη συνέχεια την πτώση. 13. Εντονότερη διαμόρφωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας για να γίνει πιο ορατή από αυτήν που δείχνουμε και η οποία δεν διακρίνεται εύκολα από άλλων νησιών ή χωρών. Στα περισσότερα μεγάλα ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη, οι τουρίστες βιώνουν την κουλτούρα της χώρας τους και όχι της δικής μας. Κάτι πρέπει να τους πούμε. Το ξένο ξενοδοχείο δεν είναι προτεκτοράτο. 14. Δημιουργία μηχανισμών ενημέρωσης, συντονισμού και προβολής των αναπτυξιακών δράσεων και των καλών ειδήσεων από τη νέα προσπάθεια, με τα ΜΜΕ να συμβάλλουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση για να ενισχύεται η τοπική κοινωνία των πολιτών που θα τρέχει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, εάν αυτό αποφασιστεί. Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις. 15. Προσπάθεια συνεχούς επιμόρφωσης σε κάθε τομέα κατά την περίοδο του χειμώνα για τη βελτίωση όλων των επαγγελματιών πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής αλλά και της τουριστικής εικόνας μας το καλοκαίρι. Προσθέτοντας ένα τέτοιο σκελετό σκέψεων και όσες άλλες έχουν ακουστεί κατά καιρούς ή θα ακουστούν σήμερα, μπορεί να συγκροτηθεί και να διαμορφωθεί ένα ποιοτικό αναγνωρίσιμο σώμα ανάπτυξης στο οποίο μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Για να λειτουργεί όμως αυτό το σώμα, πρέπει να συντονίζονται όλα τα μέρη του. Κυρίαρχο μέρος αναμφίβολα είναι ο εγκέφαλός του, η Δημοτική Αρχή εμπροκειμένου, συνεπικουρούμενη από τον ενιαίο φορέα ανάπτυξης τον οποίο προτείνουμε να δημιουργηθεί, όπως και από τις επιμέρους αναπτυξιακούς φορείς που πρέπει να λειτουργούν συντονισμένα όπως εγκέφαλος του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν αρχικά πολλές ομάδες εργασίας υπό τον συντονισμό του εγκεφάλου. Ομάδα λόγου χάρη για τη σύνταξη του αναπτυξιακού σχεδίου, για την πρωτογενή παραγωγή και τις σύγχρονες καλλιέργειες, για την τυποποίηση, διάθεση και εξαγωγή των τοπικών προϊόντων με την προβολή των συντηρητικών πλεονεκτημάτων τους, για την ενημέρωση και επιμόρφωση των παραγωγών, των καταναλωτών, των υπηρεσιών,
για τη σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής με τα ξενοδοχεία, τις ταβέρνες και τα σούπερ μάρκετ, με το Δήμο να έχει την κύρια ευθύνη ασκώντας και τις ανάλογες πιέσεις, για την πολιτιστική αναβάθμιση και εναρμόνιση με το αναπτυξιακό σχέδιο και άλλα. Σημαντικό στοιχείο σε κάθε δράση είναι ο χρονισμός της, το timing που λέμε στα ελληνικά. Η ευκαιρία που άχαθη σπάει αλυσιδωτή αντίδραση. Αλλού χάρη πιστεύαμε όλοι ότι η σχολή επιστημών υγείας μας ήταν χρήσιμη, ο χρονισμός ίδρυσής της, η ίδρυση της ιατρικής σχολής ήταν η δεκαετία του 80. Χάσαμε τότε την ευκαιρία λόγω κοντόφθαλμων εκτιμήσεων και πέρασαν 3 δεκαετίες για να ξανασυντονιστεί αυτός ο χρονισμός, ο οποίος όμως όχι απλώς έπεσε, αλλά συνέπεσε με την οικονομική κρίση και την άκρηκε ξανά η προσπάθεια στον αέρα. Ποιος ξέρει τώρα πότε θα επανέλθει αυτός ο χρονισμός. Όχι λοιπόν άλλα τέτοια λάθη από εδώ και πέρα με την ανάπτυξη του νησιού. Ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του από τη θέση που βρίσκεται. Όχι άλλες επιπολαιότητες, όχι άλλες ανευθυνότητες, όχι άλλοι ατομικοί λεονταρισμοί. Γι' αυτό είναι αναγκαία η συλλογική προσπάθεια μέσα από τις ομάδες εργασίας που προαναφέραμε, που θα συγκροτήσουν μαζί με τον ενιαίο φορέα ανάπτυξης ένα ιονή τοπικό κοινοβούλιο για την πολύπλευρη ανάπτυξη του νησιού μας, από το οποίο δεν έχει να χάσει τίποτα ο Δήμος, αν του δώσει δυνατότητες έκφρασης. Το θέμα δεν είναι ποιος θα έχει την απόλυτη εξουσία, αλλά το πώς θα αναπτυχθεί το νησί και πώς θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού έχει φτάσει στα όρια της και η ανάπτυξη της ΚΟΡ έχει ανάγκη και από όλες παραμέτρους. Άλλωστε και εδώ η αναπτυξιακή ποικιλότητα παίζει σημαντικό ρόλο, όπως η βιοποικιλότητα, στη διατήρηση της ζωής. Γι' αυτό ίσως μια τέτοια προσπάθεια να αναδειχθεί σε ένα πρωτότυπο επιτυχές εγχείρημα, σε ένα πρωτότυπο πείραμα, αν όλοι μας αντιληφθούμε την κρισιμότητα της εποχής και θέσουμε τους αυτούς μας στη διάθεση του κοινού καλού. Διαφορετικά, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Ούτε αν κάνει ο καθένας του κεφαλιού του, χωρίς να συμμετέχει σε ένα ενιαίο σχέδιο, θα λυθεί το πρόβλημά του. Εδώ δεν ισχύει το μειγνό το αριστερά σου, τύπη ή δεξιά σου, σε βασιλιότατε. Πρέπει όλοι μαζί. Ούτε ο σώζον εαυτό σωθεί το. Η ΚΟΣ έχει πολλές δυνατότητες και μας προκαλεί να τις δούμε. Δεν κλείνουμε τα μάτια λοιπόν, αλλά προχωράμε με ευήκο άοτα και ορθά ριχτά μάτια. Και αν ο Δήμος και οι παραγωγικοί φορείς ενδιαφερθούν να σκεφτούν μια τέτοια πρόταση ή αυτή που θα διαμορφωθεί απόψε, μπορούμε την αξιοποίηση ντόπιων αλλά και εκτός ΚΟ εμπειρογνωμόνων, χωρίς να περιμένουν, όπως είπαμε, το ραβδί της Κύρκης των Αθηνών, να οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια το νησί μας σε πολύ καλύτερες μέρες. Αυτό ευχόμαστε όλοι, αυτό πρέπει να επιδιώξουμε όλοι. Σας ευχαριστώ. Η προσφόρηση παραμένει η ίδια.